Εχθές ανακοινώθηκαν 20.409 νέα κρούσματα του κορονοϊού σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από το φωνικό ιό. Αλλά επειδή ο ΕΟΔΗ μας έχει συνηθίσει σε πατάτες, θέλω να το πω για μπας και διορθωθεί, μας δοθεί μια εξήγηση. Αν κάποιος κάνει τη σύγκριση του χθεσινού συνολικού αριθμού των θανάτων από COVID στη χώρα μας, που ανακοινώθηκε ότι ανέρχεται σε 21.732, με τον αντίστοιχο που είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη πάλι από τον ΕΟΔΗ, 21.637, αν κάνετε την αφαίρεση, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται στους 95. Το 80 δεν βγαίνει. Αστεράκι, δεν είδα. Συμβαίνει κάτι με τα νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό καιρό να σχολιάσουμε όσα λέγονται στις ενημερώσεις του Υπουργείου Υγείας από τους ειδικούς, όχι γιατί δεν τις παρακολουθούμε ή επειδή έπαψαν να λέγονται διάφορα, κουλά, αλλά γιατί η καθημερινότητα φέρνει στο προσκήνιο, πέρα από τα ευτράπελα, πλήστα όσα μαργαριτάρια, τόσα που κυριολεκτικά δεν προλαβαίνεις να τα σχολιάσεις. Σήμερα όμως, μετά από τη χθεσινή εκοφαντική ενημέρωση, αλήθεια τι ενημέρωση, δεν κρατηθήκαμε. Και ειδού λοιπόν με το καλησπέρα τους. Ιβάνα, η Παπα Ευαγγέλου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Το επιδημιολογικό φορτίο λοιπόν στη χώρα μας, είπε χθες, παραμένει εξαιρετικά υψηλό, αφού υπολογίζεται ότι σήμερα περισσότεροι από 230.000 συνάνθρωποι μας, δηλαδή περίπου το 2,5% του πληθυσμού της χώρας, αποτελούν ενεργά κρούσματα. Έγινε και πηχαίος τίτλος. Πώς γίνεται αυτό? Τι εννοούμε ενεργά κρούσματα? Εννοούμε όλους όσους έχουν βρεθεί θετικοί και νοσούν ακόμη. Επομένως, όσο και να έχει μειωθεί λόγω της όμικρον η διάρκεια της νόσησης, δεν σημαίνει ότι μειώθηκε δραματικά λιγότερο από τις 10 ημέρες. Μην μπερδευόμαστε με το πενθήμερο στο οποίο μειώθηκε η καραντίνα. Άλλωστε, οι διευκρινήσεις που δόθηκαν μετά τις επικυρωποιημένες οδηγίες του CDC, οι οποίες όπως θυμάστε προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, δεν λένε ότι μετά τις 5 ημέρες έπαψε ένα κρούσμα να θεωρείται ότι νοσεί. Εδώ το καταλάβανε. Επομένως, αν προσθέσουμε μόνο τα κρούσματα των τελευταίων 10 ημερών, χωρίς να υπολογίσουμε εκείνους τους οποίους λόγω βαριάς μορφής της νόσου εξακολουθούν να νοσούν πέραν των 10 ημερών και οι οποίοι δεν είναι λίγοι, απλώς δεν είναι πλειοψηφία, τότε θα δούμε ότι ξεπερνάμε τις 300.000 κρούσματα που η νόσος τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Επομένως, από πού ως πού έβγαλε το συμπέρασμα η κυρία Παπα Ευαγγέλου ότι τα ενεργά είναι μόνο 230.000? Πάμε καλά? Αυτά τα λάθη τα έκανε ο Χαρδαλιάς. Και μια και είπαμε για Χαρδαλιά, θυμηθήκαμε την ιχνηλάτηση που δεν γίνονταν και ούτε φυσικά γίνεται. Αλήθεια, τα καθημερινά διαπιστωμένα κρούσματα, μπορείτε να μας πείτε πόσες επαφές κρούσματα παράγουν? Έτσι, για να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης που λέμε. Και παρακάτω. Επίσης, λέει η κυρία Παπα Ευαγγέλου, με βάση το μεγάλο όγκο των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργούνται καθημερινά, πάνω από 350.000 κάθε ημέρα, παρατηρείται μια σταθεροποίηση της θετικότητας σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 9%. Άλλη απορία. Αλήθεια, ποιος είναι ο μεγάλος όγκος των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργούνται καθημερινά? Τα rapid και τα self? Αυτά λέγονται εργαστηριακά? Γιατί γίνονται μήπως εργαστήρια και εμείς δεν το ξέρουμε? Από πότε οι κόμοι του ΕΟΔΗ θεωρούνται εργαστήρια? Τα φαρμακεία έχουν και εργαστήρια? Μήπως με τα self-test δίνεται και κανένα kit στα παιδιά για να παίζουν, όπως λέει ο μικρός μικροβιολόγος, ο μικρός γιατρός ή ο μικρός χημικός? Τέτοια μπορείτε να βρείτε σε μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών. Στα εργαστήρια γίνονται μόνο το PCR test. Αυτά είναι τα εργαστηριακά, κανένα άλλο δεν είναι εργαστηριακό, μην μπερδεύεστε. Και φυσικά μόνο με αυτά γίνεται σωστή επιδημιολογική επιτήρηση. Και μόνο με αυτά μπορείτε να υπολογίσετε το δίκτυο θετικότητας. Αυτό που με ρώτησε και ο Βασίλης. Πώς από τα self των μαθητών πιστοποιήθηκαν στη συνέχεια με PCR? Έλαντε. Τα PCR λοιπόν είναι συντριπτικά για να μπούμε τραγικά λιγότερα από τα rapid και τα self. Άσε δε που τα PCR που κάνετε δεν αφορούν μαζικό testing και ούτε καν ακόμη και αυτά τα δειγματοληπτικά. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί το είπε η ίδια η κυρία Παπα Ευαγγέλου. Τι είπε? Δεν χρειάζεται να προσέρχονται στο νοσοκομείο για PCR, γιατί αυτό δημιουργεί αρκετές δυσλειτουργίες.
Δηλαδή τα μοριακά που γίνονται από την πολιτεία γίνονται στα νοσοκομεία, ενώ φυσικά θα έπρεπε να γίνονται σε δομές πρωτοβάθμιας ή από τον ΕΟΔΗ. Θα μπει ο στρατός τώρα στη μάχη. Βλέπετε λοιπόν πόσες ανακρίβειες θα ακούσουμε ακόμη. Για να έρθουμε τώρα και στα rapid. Αυτά που γίνονται στη Σκόμη για παράδειγμα. Αν πάρουμε τη χθεσινή ημέρα και δεν πειράζει καθόλου, αφού κάθε μέρα κάνουμε τόσο πολλά που όπως μας λένε είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Αν πάρουμε λοιπόν τη χθεσινή ημέρα, χθες κάναμε 203.000 τεστ. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Σκόμη είναι 156 σε όλη την Ελλάδα, αν υποθέσουμε ότι λειτουργούν όλες καθημερινά ανέλειπως, τότε κάθε μία θα έπρεπε να έχει κάνει 1.300 τεστ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες, γιατί άλλες είναι περισσότερο ή λιγότερο εξοπλισμένες και στελεχωμένες, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία για το πρόβλημα που θα αναδείξουμε. Μάλιστα, μάλλον ευνοεί τους διαχειριστές, δεδομένου ότι πολύ μεγάλες εξισώνονται με τις μικρές. Πάμε λοιπόν. Με δεδομένα αυτά και με τη λογική ότι ένα τεστ δεν μπορεί να διαρκεί κατά μέσο όρο λιγότερο από 5 λεπτά, και προσοχή, δεν υπολογίζουμε το χρόνο που χρειάζεται για να βγει η απάντηση, αλλά μόνο το χρόνο προετοιμασίας εξεταστή και εξεταζόμενου και λήψης του υλικού, τότε για να γίνουν τα 1.300 τεστ, αν ακόμη, χρειάζονται 108 ώρες. Να το ξαναπώ, 108 ώρες. Οι κόμοι δεν δουλεύουν πάνω από 8 ώρες και μάλιστα όχι όλες. Συνήθως δουλεύουν 4 ώρες και κάποιες 6 ώρες. Επομένως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. 1.300 τεστ αμοναχή τα κάνετε ή με την τέμπλα? Και στην περίπτωση που μας απαντήσετε, αν μας απαντήσετε, γιατί δεν απαντάτε, αφού δεν μπορείτε να απαντήσετε, ότι υπολογίζετε και αυτά που κάνουν τα φαρμακεία, αλήθεια, μπορείτε να μας πείτε πόσα από αυτά γίνονται στη Σκόμη και πόσα στα φαρμακεία, είτε αμοναχά είτε με την τέμπλα? Για να αφήσουμε λοιπόν τις γενικολογίες και να συνέλθουμε, ας μιλήσουμε με πραγματικά νούμερα και πραγματικά πρωτογενή στοιχεία. Αλλιώς δεν έχουν κανένα νόημα όλα αυτά που ακούμε, αυτά που δίνουν στη δημοσιότητα, αυτά που χρησιμοποιούν οι μοντελορίχτρες για να κάνουν προβλέψεις, αυτά που αναμεταδίδουν τα ΜΜΕ για να ενημερώνουν το κόσμο. Πάμε παρακάτω. Ο κυλιόμενος μέσος των νέων κρουσμάτων των τελευταίων ημερών δείχνει να σταθεροποιείται και υπολογίζεται στις 31.000 νέα κρούσματα κάθε ημέρα. Για ποιες σταθεροποίηση μιλάν? Για 31.000 κρούσματα? Είναι λίγα δηλαδή? Ημερησίως είναι μικρό αυτό το νούμερο? Και τι αντιπροσωπεύει συγκριτικά στο σύνολο του πληθυσμού και συγκριτικά με τις άλλες χώρες? Σας πέρασε από το μυαλό μήπως να το ελέγξετε? Μάλλον όχι. Γιατί αν το είχατε κάνει, θα είχατε αποφύγει να το χρησιμοποιήσετε ως στοιχείο για να αποδείξετε τη δίθεν βελτίωση της κατάστασης. Προσέξτε τώρα. Θα αναρτήσουμε ένα διάγραμμα. Our world in data. Το διάγραμμα δείχνει ότι είμαστε πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των ημερήσιων κρουσμάτων στην Ευρώπη. Αυτή τη σταθεροποίηση μας λένε, η οποία κατά τα λεγόμενά σας φαίνεται να υπάρχει. Και αν μιλήσουμε για τις υπόλοιπες παραμέτρους, για να δούμε σε τι ακριβώς αντιστοιχεί αυτή η σταθεροποίηση. Ζήτημα πρώτον. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σημαντική, με περισσότερους από 5.000 νοσηλευόμενους ασθενείς με κορονοϊό στην επικράτεια. Τις τελευταίες 15 ημέρες παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των νέων εισαγωγών, με 40% αύξηση των νέων νοσηλιών την τελευταία εβδομάδα, και το κυλιόμενο μέσο των τελευταίων 7 ημερών να ανέρχεται στις 582 νέες εισαγωγές κάθε ημέρα. Στην επικράτεια σήμερα η κάλυψη των απλών κλινών για COVID είναι 67% και των κλινών ΜΕΘ για COVID 88% αντίστοιχα, μετά όμως από σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κλινών, λέει η κυρία Παπαευαγγέλου. Συμπληρώνει ο κύριος Μαγιορκίνης. Η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει υψηλή, με μικρή υποχώρηση στις εισαγωγές και μικρή επιδείνωση στους σκληρούς δείκτες. Συγκεκριμένο ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις ΜΕΘ έδειξε μικρή αύξηση της τάξης του 5%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με την νόσο στα νοσοκομεία έδειξε σημαντική επιδείνωση και αυτό της τάξης του 20%. Συγγνώμη, μετά από αυτό μας μιλάτε για σταθεροποίηση? Χωρίς τουλάχιστον να προσδιορίζετε για τι επίπεδο μιλάτε? Στη σταθεροποίηση υψηλό, μεσαίο, χαμηλό, τι απ' όλα? Πάμε παρακάτω. Μας λέτε και μας ξαναλέτε ότι κοντεύει να επικρατήσει η όμικρον και όλες οι προβλέψεις γίνονται με βάση αυτή την εκτίμηση. Και όλες οι συστάσεις σας περί γρυπούλας
γιατί στην ουσία άσχετα από κάποιες ψιλοδιευκρινήσεις περί κινδύνου που παραμονεύει κλπ, η βασική γραμμή είναι ότι οι περισσότεροι θα την περάσουμε ελαφρά. Ποια λοιπόν, την όμικρον ή τη δέλτα? Την όμικρον που λέτε ότι έχει επικρατήσει? Πώς έχει επικρατήσει, αφού εσείς οι ίδιοι χθες είπατε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, ένας στους δύο ασθενείς που έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο, στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, στην Αττική δηλαδή, είχε μολυνθεί με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ένας στους δύο. Με άλλα λόγια, η μετάλλαξη Δέλτα που συνδέεται με βαρύτερη νόσο δεν έχει φύγει από τη χώρα μας και εξακολουθεί να δίνει νέα κρούσματα. Τι λέτε λοιπόν όταν ένας στους δύο ασθενείς είναι με Δέλτα? Έτσι απλά η Δέλτα δεν έχει ακόμη φύγει? Αλλά και πώς το ξέρετε, το έχετε ψάξει? Έχετε κάνει αλληλούχηση και αν ναι, με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση? Σε αυτό μας απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός, κυρία Γκάγκα. Τι μας είπε? Δεν έχουμε ελέγξει όλους τους διασωληνωμένους για στελέχη Δέλτα ή Όμικρον, αλλά τις νοσηλίες που ελέγξαμε στον Ευαγγελισμό και στο Σωτηρία, που είναι οι δύο μεγάλες μονάδες, αυτά ήταν. Όλοι οι άλλοι είναι βασικά Δέλτα. Αυτό θα πει γονιδιωματική επιτήρηση? Πάμε και παρακάτω. Τι μας είπε η κυρία Παπαευαγγέλου χθες? Απλά επειδή τα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά του Δημοτικού νοσούν συχνά συμπτωματικά και αφού απουσίαζε αυτός ο τακτικός έλεγχος που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εμείς δεν τα βλέπαμε αυτά τα παιδιά. Απουσίαζε αυτός ο τακτικός έλεγχος. Απορία. Και πού περίμενα να τον κάνουν? Να τον κάνουν όταν ανοίξουν τα σχολεία? Αυτό είναι επιδημιολογική επιτήρηση, τέστινγκ, ιχνηλάτηση επαφών και σπάσιμο αλυσίδων μετάδοσης? Ή μήπως στείλαμε τα παιδιά στα σχολεία ακριβώς επειδή δεν κάνετε όλα αυτά και αποφασίσατε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βρείτε έναν τρόπο να κάνετε σε ένα βαθμό αυτό που δεν κάνετε δύο χρόνια τώρα και βρήκατε τα παιδιά μας να το κάνετε? Από ό,τι μάλλον φαίνεται, αυτό κάνατε. Λέτε, η αύξηση λοιπόν των νέων διαγνώσεων στα παιδιά που ακολουθεί το εντατικό τέστινγκ που εφαρμόσαμε με το άνοιγμα των σχολείων και που υπενθυμίζω ότι τώρα πια αφορά οριζόντια όλο τον πληθυσμό, τους εμβολιασμένους και μη μαθητές, θα βοηθήσει σημαντικά στον έλεγχο της πανδημίας. Και στη συνέχεια μας λέτε ότι κάνατε και τα παιδιά εχνηλάτες. Πώς, λέει η κυρία Παπαευαγγέλου, τα παιδιά που διαγνώσαμε αυτή την εβδομάδα, ακριβώς λόγω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, εάν δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, θα κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας συμμετέχοντας στη διασπορά. Και λίγο παρακάτω, τι μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης? Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κανένα τεστ δεν μπορεί να αποκλείσει 100% ότι κάποιος έχει κολλήσει τον ιό. Ακόμη και το μοριακό τεστ είναι πιθανό να μην μπορεί να διαγνώσει ένα μικρό ποσοστό ασθενών, είτε γιατί ο ιός δεν ανοιχνεύεται στη μύτη, όπου έχει γίνει λήψη, είτε γιατί ο πολλαπλασιασμός του ιού δεν έχει φτάσει σε ανοιχνέσιμα επίπεδα, όπως για παράδειγμα τις πρώτες 2 με 3 ημέρες της νόσου. Πρέπει να πω ότι ο συγκεκριμένος μας έχει συνηθίσει σε παγκόσμιες πρωτοτυπίες. Κατάφερε να μας πει αντίθετα με όλα τα δεδομένα ότι τα μοριακά που είναι το golden standard και το τεστ αναφοράς δεν πιάνει ούτε αυτό πάντα τον ιό. Έλεος. Φτάνει. Και γιατί δεν μπορούν? Γιατί όπως λέει ο ιός δεν ανοιχνεύεται στη μύτη. Άκουσον. Και μάλιστα με την όμικρον που εγκαθίσταται και παραμένει κατεξοχήν στο ανώτερο αναπνευστικό. Και πότε δεν μπορούν? Μάλλον όταν δεν υπάρχει ο ιός, μα φυσικά τότε τι να ανοιχνεύσουν? Αλήθεια, αυτό είναι τουλάχιστον φεδρό, γιατί μέχρι τώρα αμφισβητούσατε τη σκοπιμότητα των τεστ ως προς την υπερευαισθησία τους, ότι δηλαδή μπορούσαν να εμφανίζουν κάποιο θετικό για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή ανοιχνεύουν και υπολείμματα του ιικού RNA. Το ξεχάσατε? Διαλέξτε επιτέλους με ποιο τρόπο τελικά θα βγάλετε άχρηστα τα μοριακά. Γιατί όμως το κάνετε κατ' εμάς? Οι λόγοι είναι προφανείς. Πρώτον, γιατί δεν τα χρησιμοποιείτε. Δεύτερον, γιατί βολεύουν τα υποδιέστερα rapid και self, που δεν απαιτούν τη συμμετοχή των δομών της πολιτείας και που στη τελευταία ανάλυση δεν είναι σε θέση να ανοιχνεύσουν τον ιό, εμπειρία που υπάρχει πλέον σε κάθε νοικοκυριό. Αλλά και το υπέροχο προς το τέλος μας το είπε ο κύριος Μαγιορκίνης. Ο ρόλος των τεστ σε αυτή τη φάση της επιδημίας και σε επίπεδο δημόσιας υγείας είναι να ανοιχνευθούν και να απομονωθούν οι πιο μεταδοτικοί φορείς του ιού και με αυτόν τον τρόπο να επιβραδυνθεί η διασπορά. Με συγχωρείτε κύριε εκπρόσωπε της διαχείρισης επιδημιολογικά της πολιτείας. Εδώ ο στόχος για να σπάσεις τη διασπορά ή να την επιβραδύνεις είναι όχι μόνο να ανοιχνευτούν και να απομονωθούν οι πιο μεταδοτικοί, αλλά όλοι οι μεταδοτικοί, γιατί μόνο έτσι και μόνο τότε
σπάνια αλυσίδες μετάδοσης. Αυτό γίνεται παντού. Μόνο εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν το κάνετε.